Καλησπέρα σας. Έχουμε δύο φιλικά, κάναμε το ένα σήμερα, έχουμε και τη Δευτέρα. Είναι στο πλαίσιο της προετοιμασίας μας για τα επίσημα παιχνίδια που είναι τον Νοέμβριο και θα γίνουν στη χώρα μας. Είμαστε μια καινούρια ομάδα. Προσπαθούμε να χτίσουμε την ομάδα μέσα από αυτά τα φιλικά που κάνουμε. Έχουμε ένα βασικό κορμό και καλούμε συνέχεια διάφορα παιδιά για να στελεχώσουμε με τους καλύτερους την ομάδα. Τον Οκτώβριο έχουμε άλλα δύο φιλικά με τη Σλοβακία και την Τσεχία, θα καλέσουμε και άλλα παιδιά και τον Νοέμβριο θα πάμε στα επίσημα παιχνίδια με την καλύτερη δυνατή ομάδα. Στο σημερινό παιχνίδι νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ καλύτεροι από τους Λετωνούς. Κάναμε πάνω από 10-12 ευκαιρίες κλασικές, αλλά όπως ξέρετε στο ποδόσφαιρο αν δεν βάλεις γκολ θα το δεχτείς. Ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου ίσχυσε και σήμερα. Νομίζω ότι το σκορ ήταν πλασματικό, δεν το αξίζαμε, αλλά νομίζω ότι τη Δευτέρα έχουμε την ευκαιρία μας να αποδείξουμε ότι το σημερινό παιχνίδι ήταν ένα τυχαίο γεγονός και ότι ποιοτικά είμαστε καλύτεροι από τη Λετωνία. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Λετωνίας για το πάθος που δείξανε και την προσπάθεια που κάνανε. Εμείς θεωρώ ότι Δευτέρα τις ευκαιρίες που θα κάνουμε θα τις μετουσιώσουμε σε γκολ και νομίζω ότι δεν έχω κανένα παράπονο από τα παιδιά από την προσπάθεια. Θεωρώ ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας που είμαστε εκεί είναι και αρχή σεζόν. Τα πόδια των παιχτών είναι βαριά από την προετοιμασία, ακόμα δεν έχουν ρυθμό. Θεωρώ ότι ήμασταν σε ικανοποιητικό επίπεδο, παρότι χάσαμε. Πρέπει να κοιτάμε και την ουσία όμως, αλλά δεν έχω κανένα παράπονο από τα παιδιά και την προσπάθειά τους. Федерация Греции за прием и лично тренеру спасибо, что согласился с нами сыграть две товарищеские игры. First of all, many thanks Greece and local football federation for this opportunity to play these two games, and many thanks personally coach of Greece team for playing these games. И для нас такие матчи это бесценный опыт, и мы проверяем ребят перед квалификацией в ноябре, то есть перед важным турниром. This is much very good opportunity to check the players before the European Championship qualifying matches, and this is a very good also good experience for the players. Да, то, что касается по игре, мы знали, что сборная Греции очень сильная команда, и мы так игру построили, чтобы максимально играть компактно и не давать созидать сопернику на нашей половине. What about Greece teams? We know it before that Greece is very good side, and we are trying to play very compact in our part of the field. Конечно, наш небольшой козырь – это контратаки, и мы сегодня забили два гола, и я очень доволен ребятами, они справились с установкой, они молодцы. We are trying to play in a counter-attack football, and we have scored two great goals, and we are done good job. Okay. That's it. Yes. Για να τεστάρουμε τους παίκτες που είναι στην δικιά μας ομάδα. Η συγκεκριμένη ομάδα που κάποιες παραγωγές έχει ξανακριθεί. Προσπαθήσαμε να σημειώσουμε γκολ, πράγμα το οποίο και καταφέραμε. Αυτά είναι σε βάση μας τον εγώ. Спасибо большое городу Агриньо за прием. And finally, many thanks, City Agrinio, for welcoming. Thank you.
Καλησπέρα και από μένα. Εμείς ως Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Λακαναγίας να καλωσορίσουμε στην περιοχή μας τόσο την ομάδα της Λετωνίας όσο και την εθνική μας ομάδα, την Άντε 19. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που στο νομό μας και στο γήπεδο, και ειδικά στο γήπεδο αυτό, γίνεται ένα έτσι διεθνές φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας. Από την πρώτη στιγμή που μας ανατέθηκε από την προηγούμενη διοίκηση της ΕΠΟ η διοργάνωση αυτών των δύο φιλικών, εμείς από την πρώτη στιγμή το δεχτήκαμε με μεγάλη χαρά και όπως και σε άλλες διοργανώσεις που μας έχουν δώσει, προσπαθούμε να η διοργάνωση αυτή να γίνει όσο καλύτερα μπορεί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση του Πανετολικού και για το γήπεδο και για το προπονητικό κέντρο. Όπως μας είπανε και οι υπεύθυνοι της εθνικής μας ομάδας αλλά και οι υπεύθυνοι της εθνικής Λετωνίας, είναι πολύ ευχαριστημένοι τόσο από το γήπεδο όσο και από το προπονητικό κέντρο. Άρα λοιπόν τα πολλά συγχαρητήρια ανήκουν στη διοίκηση του Πανετολικού. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Νομίζω ότι τα καταφέραμε. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Και καλούμε πάλι τον κόσμο στο γήπεδο για τη Δευτέρα, για το επόμενο παιχνίδι και να έχουμε την ίδια συμμετοχή όπως είχαμε έτσι αρκετό φίλαθλο κόσμο της Λακαναγίας και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λίγες μέρες. Είχα αναλάβει τα νέα σας καθήκοντα ΕΠΟ. Δύο λόγια για την ανάλυση των σημαντικών καθήκοντων των ομάδων. Δύο λόγια θα πούμε γιατί δεν είναι έτσι κατάλληλη στιγμή. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Βαγγέλη τον Γραμμένο, που με τίμησε να μου προτείνει αυτή τη θέση. Είναι πολύ λίγες ημέρες που έχω αναλάβει. Έχουν πέσει και όλα μαζί δύο παιχνίδια της Εθνικής Αντρών, δύο παιχνίδια της ΚΑΠΑ 19, δύο παιχνίδια της Ελπίδων, όλα αυτά μέσα σε λίγες μέρες. Πιστεύω ότι και εγώ και τα υπόλοιπα μέλη αυτής της Επιτροπής θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να τα καταφέρουμε.